μιλήσεις. Το πιστεύεις ότι κάνουν δηλαδή κάτι γυρίσματα, αλλάζουν τις φωνές τους και μου είχε κάνει εντύπωση. Λέω αυτό τώρα από πού το είδανε. Από σένα, τι από πού το είδανε. Από μένα, επειδή δεν κάνω μιλήσεις συνήθως όταν είμαι μαζί τους. Α, δεν κάνω. Τους κάνω όμως φωνές όταν παίζουμε διάφορους ρόλους. Παίζουμε βαραμυθάκι και τέτοια. Οπότε η μικρή, ναι, έχει μπει στη διαδικασία να αλλάζει τη φωνή. Να κάνει. Τώρα είναι κακός. Κάνει κάτι τέτοιο. Έβγαλες χρήματα. Δηλαδή πέρασαν χρήματα αρκετά από τα χέρια σου. Πέρασαν, δυστυχώς έφυγαν. Το συμβόλαιό σου είναι μέχρι. Το, είναι το project. Εγώ είναι το project, ναι. Δεν έχω συμβόλαιο. Όχι για δεύτερη. Δηλαδή, αν το project όχι, πάει και, και δεύτερη σεζόν, όχι, πρέπει εσύ να ξανακάνεις καινούργιο συμβόλαιο. Να ξαναμιλήσω, ναι. Τουλάχιστον είναι καλά τα λεφτά. Είμαι ικανοποιημένος. Είμαι χαρούμενος. Δεν είμαι εδώ. Άλλαξα χώρα και πλανήτη. Πώς είναι το τελευταίο διάστημα για σένα? Έχει και τα πάνω του και τα κάτω του. Προσπαθώ να βρω μια ισορροπία. Αυτό, χωρίς να λέω πολλές κουβέντες, χωρίς να δίνω τροφή για σχόλια. Αν και φαντάζομαι και, το να ότι τοποθετούμε αυτή τη στιγμή, μάλλον είναι τροφή για σχόλια. Εντάξει. Αλλά εντάξει, είναι μέσα στη ζωή. Είναι μέσα στη ζωή και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες. Είναι σαν να έχει πιάσει μια επιδημία ξαφνικά. Η μισή showbiz εγκυμονεί και η μισή χωρίζει. Και μπράβο στη μισή showbiz που εγκυμονεί, σημαίνει ότι υπάρχει δραστηριότητα. Μπράβο σας. Και η άλλη μισή βρίσκεται στο άλλο, στην άλλη πλευρά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εντάξει, όλα είναι μέσα στη ζωή. Να είμαστε γεροί, να είμαστε καλά, να μεγαλώνουν τα παιδιά μας δυνατά και υγιεί πάνω απ' όλα. Και να τους δίνουμε αγάπη, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που μετράει. Σκέφτεσαι επόμενο βήμα. Επόμενο βήμα. Στην προσωπική σου ζωή, δηλαδή. Όχι, δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο. Είμαι αυτή τη στιγμή, μου κάνει καλό το να δουλεύω έτσι, και στην ψυχολογία μου. Και από εκεί και πέρα, οκ, αφήνουμε τα πράγματα να κυλήσουν και όπου πάει.